Παράδοση παρελαβή είχαμε σήμερα στο μεταξύ στην κορυφή της πυραμίδας των ενόπλων δυνάμεων, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο Φλόρο να δίνει μετά από 4 χρόνια τη σκυτάλη στον στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Ο νέος αρχηγός αναφέρθηκε στη νέα εποχή στην οποία εισέρχονται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, με τον απερχόμενο να δέχεται από τον Νίκο Δένδια τον θηρεό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όλες τις προβλεπόμενες τιμές και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η αλλαγή σκυτάλη στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, έδωσε το στίγμα του μετασχηματισμού των ενόπλων δυνάμεων και της εισόδου τους στην ψηφιακή εποχή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται και θα εγγυώνται τη διαφύλαξη και διασφάλιση στο διενεκές. Σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία παράγει ιστορία, δεν είναι ανεκτή ούτε μία διολίσθηση σε οτιδήποτε αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας. Κύριε Αρχηγέ, να σας επιδώσω τον Λάβαρο με το έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο απερχόμενος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, ολοκληρώνοντας την τετραετή του θητεία, παρέδωσε τα ηνία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στον στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Σήμερα μπορώ να αναφέρω με υπερηφάνεια και τιμή αποστολή εξετελέστη. Ούτε μία σπιθαμίγη λιγότερη και ούτε ένα κόκο άμμου χαμένο. Ο Εύρος δεν έπεσε και δεν θα πέσει ποτέ. Με αποκορύφωμα την τετράμινη σχεδόν κρίση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο εξαιτίας του ερευνητικού Roots Race. Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον στρατηγό Φλόρο για την προσήλωσή του στο καθήκον, προσφέροντάς του τον θηρεό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, για την υπηρεσία του στη χώρα αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια. Ο νέος αρχηγός προέρχεται από το όπλο των διαβιβάσεων, είναι εν ενεργή αλεξιπτωτιστής, διετέλεσε διοικητής ειδικού πολέμου και είναι κάτοχος διδακτορικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.